Άλλο ένα, όλα στα κάρβουνα ξεκινάει. Να σας καλωσορίσω σε αυτό ένα βιντεάκι. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Θα φτιάξουμε και σουβλάκια, θα φτιάξουμε, κάτσε να κάτσουμε να βλέπετε. Θα φτιάξουμε και σουβλάκια, θα φτιάξουμε και μία πίτα με καλαμάκι χοιρινό, απλά πραγματάκια, και θα φτιάξουμε και ένα μαγικό ζουμό. Βάζουμε μέσα κρασάκια. Κρασάκι το είδατε που το πίνουμε. Σαμιώτικο κρασάκι του φίλου μας του Ελευθερίου. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Για κάποιον που μπήκε πρώτη φορά σε βίντεο μου, λέγομαι Άρης Κωνσταντάρας. Μ' αρέσει δημιουργικό περιεχόμενο. Έχουμε καθαρίσει τις καραμπουρεγούς. Το λεμόνι θα δείτε ότι έχει δύο χρησιμότητες, δύο φορές χρησιμεύω. Τα μαχαίρια είναι ξεράφια, φίλοι μου. Πρώτον, για να φτιάξουμε το μείγμα μας. Το κουτσόφιλι δεν πάει τσάμπα. Τα σκυλάκια έχουν πάρει χαμπάρο ότι θα φάνε. Τα έχουμε ταΐσει βέβαια, αλλά θα φάνε και το κρεατάκι. Λεμονάκι. Αυτά είναι το λεμόνι. Και να ρίξουμε και λίγο λαδάκι μας. Λαδάκι, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Θέλει λίγο κρασάκι ακόμα. Απλά πραγματάκια. Και ανεκατώνουμε. Ρίξαμε ένα κύβο κνόρ κότας. Λεμόνι, δύο λεμόνια τα στύψαμε καλά. Λαδάκι, κρασάκι. Αυτό θα γίνει προσάναμα για την επόμενη φορά. Πάμε να δοκιμάσουμε δύο καλαμάκια. Βάλουμε παραπάνω.
Λοιπόν, φίλοι μου, τα βιντεάκια όλα στα κάρβουνα πάνε πραγματικά εξαιρετικά. Με εκπλήσει όλο αυτό, σας αρέσει η επικοινωνία. Ένας φίλος μου είχε πει κάποτε, η επικοινωνία δημιουργεί την κοινωνία. Σήμερα μάθαμε, δοκιμάζουμε μάλλον και θα δούμε τα αποτελέσματα. Μέσα στο ποτηράκι έβαλα ένα κύβο κνόρ, τον έλειωσα. Έβαλα κρασάκια, έβαλα ελαιόλαδο και λεμόνια. Από ένα μέρος δηλαδή, φανταστείτε, από μισό φλιτζανάκι του καφέ. Αλατάκι, πιπεράκι έριξα πάνω στα σουβλάκια και ρίχνω πάνω στα σουβλάκια. Να πούμε ότι όλα αυτά τα βιντεάκια τα γυρνάω με ένα απλό κινητό τηλέφωνο. Για σκεφτείτε να μην σας είχα μαζί μου. Να δέσω το κορδόνι μου, γιατί είμαστε πραγματικά πραγματικοί. Δεν κόβω τίποτα. Σε 10 λεπτά και θα είναι έτοιμα, θα δοκιμάζουμε και το κρέας, να δούμε αν έχει γίνει και ζουμερό και ωραίο. Στα βιντεάκια μου, μένα, για κάποιον που μπήκε πρώτη φορά σε βιντεάκι μου, λέγομαι Άρης Κωνσταντάρας, είμαι από το νησί Τσάμου και πριν το 2020, στις αρχές του 2020, ο κορονοϊός νομίζω δεν είχε έρθει στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Ψάχνοντας βίντεο Τσάμου, ανακάλυψα ότι δεν είχε πάρα πολλά βίντεο Τσάμου, δηλαδή που θα... Λέω, αν πατήσει ένας επισκέπτης Τσάμου, τι θα το βγάλει. Όχι ότι δεν υπήρχε κάτι, υπήρχαν κάποια βιντεάκια, ένα βιντεάκι από τον Μπλέτσα, υπήρχαν και κάτι παιδιά bloggers, πάρα πολύ ξένοι, αλλά η δικιά μου φιλοσοφία είναι οι διαδρομές, δηλαδή να κάνω κάποιες διαδρομές μέσα σε ένα χωριό, να κάνω κάποιες διαδρομές, να μιλάω με ανθρώπους. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα το τι, πώς, τι, γιατί, πώς ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησα. Έχω δύο κανάλια, αυτό που βλέπετε, το Μικρές Διαδρομές Σάμου, και έχω και το Άρης Κωνσταντάρας. Το Άρης Κωνσταντάρας, το κανάλι, το δεύτερο κανάλι, το θα μου πεις, φίλε, γιατί δύο κανάλια, κάτσε μια στιγμή γύρω σου τα σουβλάκια. Δεν θα γυρίσουν τα... Βάλουμε και λίγο το μαγικό ζωμό. Θα δοκιμάσω και λίγο να δω τι γεύση έχει. Εδώ δούμε, καθαρό είναι το. Γεια σας. Τσιπνοπέμπτη σήμερα. Καλός ή κακός, αρχίσαμε να κάνουμε, να δημιουργούμε βιντεάκια. Τα αγάπησε ο κόσμος. Δεν περίμενα ποτέ ούτε το ένα κανάλι ούτε το άλλο να έχει αυτή την ανάπτυξη και να έχω και αυτή την αναγνωρισιμότητα όπου πηγαίνω. Αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ότι όπου πηγαίνω, σε όποιο χωριό Τσάμου και να πηγαίνω, με περιμένουνε, πραγματικά με περιμένουνε. Ας πούμε, εδώ, να σας πω ένα, σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Κάτι που με χαροποιεί και κάτι που με λυπήσει παράλληλα. Έρχεται ένας φίλος του μαγαζί από το εξωτερικό, ο Αλέξης, και μου λέει, Άρη, μου λέει, με χαμόγελο, με αγάπη, μου λέει, Άρη, πραγματικά χαίρομαι, πραγματικά μου αρέσει, νιώθω ότι ακόμα αυτό που κάνεις, αυτό που έχεις δημιουργήσει είναι ακόμα στην αρχή, ότι είναι
ότι τώρα ξεκινάς, τη λέω φίλε, ένας YouTuber, το Moto Travel, ένα από τα μεγαλύτερα, είναι ένας τύπος ο οποίος έχει 12 κανάλια στο YouTube, τα 5 κανάλια πάνω από 100.000 συνδρομητές, μου είχε δώσει μια συμβουλή, μου λέει Άρη, θα γυρίσεις 5.000 βίντεο, 5.000 βίντεο και μετά θα θυμηθείς ότι μετά θα μάθεις να δημιουργείς περιεχόμενο. Και νομίζω ότι ακόμα κάθε μέρα μαθαίνω και ακόμα πραγματικά μετά από 4.000 βίντεο δεν ξέρω τι βίντεο θέλω να δημιουργήσω και τι ακριβώς θέλω να κάνω. Έχουμε δρόμο ακόμα, εδώ είμαστε. Αυτό πάντως που κάνω μου αρέσει πάρα πολύ γιατί το μοιράζουμε μαζί σας. Τι θα κάνουμε το τώρα, τι θα δημιουργήσουμε. Θα δημιουργήσουμε και τα καλαμάκια αυτά. Αυτά είναι σχεδόν έτοιμα. Λίγο θέλει ακόμα, δεν θέλει πολύ για να μην στεγνώσουμε. Να βάλουμε λίγο και το μαγικό ζωμό, όπως τον λέει ο Στέλιος. Ήθελε, νομίζω ότι θέλει λίγο λεμόνια ακόμα, αλλά θα ρίξω απάνω τα σουβλάκια τώρα. Εγώ τον είδα το φίλο μου το Στέλιο του καφετζή που τα έριχνε τα λεμονάκια είναι από λεμονιά μας. Ο χυμός νομίζω θέλει ένα μέρος λεμόνια, μισό κρασί και μισό λάδι. Αυτή είναι η σωστή συνταγή. Και έχουμε πάρει και ένα τζατζικάκι και έχουμε πάρει και ντοματούλα και θα κάνουμε και πίτα γύρω και θα το φτιάξω και μπροστά σας. Μια ωραιότατη ντομάτα σαμιώτικα. Την οποία θα την κόψω. Θα κάνουμε και μεζεδάκι για. Δεν θα την χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά. Αλλά θα φάω. Εδώ παρεούλα με αυτή, θα την κάνω πιο χοντρή για να τη φάμε τώρα εδώ. Θα καθαρίσω λίγο το κοτσανάκι. Λοιπόν φίλοι μου, πολλές φορές σε βίντεο μου γκρινιάζω και μου βγαίνει γκρίνια γιατί δεν έχω ρίγα, αλλά τώρα δεν παραστεναχωριέμαι, χοντρό αλατάκι. Θα ρίξω και μια νότα λάδι. Σε πολλά βίντεο μου γκρίνιαζα και γιατί γκρίνιαζα διότι είχα κάποια αρνητικά σχόλια και προσπαθούσα να τα σχολιάσω και μου βγαίνει γκρίνια. Ποτέ ξανά. Στα αρχικά μου βιντεάκια από εδώ και πέρα θα βλέπετε μόνο ωραία πραγματάκια. Πραγματικά θα βλέπετε μόνο ωραία πράγματα. Διότι έχω ρίξει τόση δουλειά, έχω χαλάσει τόσο χρήμα, έχω ρίξει τόσο δουλειά, έχω χαλάσει τόσο χρόνο και έχω χαλάσει και τόσα χρήματα που δεν αξίζει κάποιος σε 5 δευτερόλεπτα που διαβάζω ένα σχόλιο να μου χαλάει την ψυχολογία και να είναι χαλάω κι εγώ σε εσάς, δεν υπάρχει λόγος. Τέλος. Είναι έτοιμα.
Νομίζω αυτό θέλει λίγο ακόμα. Λιγάκι. Νομίζω είναι το τέλειο ψήσιμο. Ντοματούλα έχουμε κομμένη. Παιδί μου, μήπως θες τίποτα να φας? Θα σου φέρω. Πόσα καλαμάκια θες? Τρία. Ωραία, τι θέλω να σου πω, θες τρία καλαμάκια. Μήπως θες και πιτούλα να το κάνεις με τζατζικάκι? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τρία έχεις πάρει? Ναι. Τώρα μη φωνάξετε για το τζατζικάκι. Κάτω λίμω. Έχουμε και τον αγαπημένο μου γατόλιο. Την προηγούμενη φορά να έκαψα την πίτα, για να δούμε. Θα την καταφέρω και τώρα. Να ρίξω 3-4 καλαμάκια για τα παιδιά ακόμα. Ωραία γίναν τα καλαμάκια, φίλοι μου, ωραία. Δέκα καλαμάκια του είπα. 10 μου βάλει ο άνθρωπος, αυτό μου αρέσει εμένα. Είναι αυτά, είναι τα 120 γραμμαρίων. 10 καλαμάκια, μεγάλα, τεράστια. 8.70, 87 λεπτά το καλαμάκι. Έχω άλλο ένα λεμονάκι εκεί. Να βάλω ένα power bank στο κινητό. Το άλλο. Και τώρα πιτούλα. Θα βάλουμε τα τζικάκι. Τζατζικάκια, ντοματούλα, το κρέας είναι καταπληκτικά ψημένο, ζουμερό. Είμαι πολύ πρακτικός άνθρωπος. Αυτό εδώ δεν υπάρχει στο καλύτερο σουβλατζί του κόσμου. Διότι είναι φτιαγμένο με αγάπη. Έφαγε και ο Γατούλης. Καλή σας όρεξη, καλή τσικνοπέμπτη. Δυνατό. Πολύ δυνατό. Θα μαζέψω μετά.
Παιδιά, η καλύτερη πίτα που υπάρχει στην ελληνική αγορά είναι η πίτα του Αλεξάκη. Μπορείτε, δεν είναι χορηγούμενο το βίντεο, μπορείτε να τη δοκιμάσετε. Για μένα, κατά τα δικά μου γούστα. Αλλά θέλω να μου πείτε κι εσείς ποια θεωρείτε την καλύτερη πίτα που έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, στην υγειά σας. Σήμερα να πούμε ότι τσικνίζω το πρωί, είχα πάει και στο φίλο μου το σπίτι του Γιάννακη, για να δούμε. Κοιτάξτε, σουβλάκι, μέγεθος. Είναι ζουμερό, δεν έχει στεγνώσει κρέας. Είναι ωραίο. Πολύ καλό. Ένα πινελάκι της λικόρης. Ένα ρε παιδιά, να καταλάβουμε και λίγο τσικνοπέμπτη, λίγο τζατζικάκι. Και το τζατζικάκι για έτοιμο είναι πάρα πολύ καλό. Και εγώ, φίλοι μου, αυτά.
Λοιπόν, ευχαριστώ που κάτσατε παρέα μέχρι το τέλος. Είδατε άλλο ένα βιντεάκι. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε και άλλα πράγματα. Πιο πέρα θα κάνουμε και θαλασσινά. Θα ψήσουμε και τα θαλασσινά μας και τα ψάρια μας και τα καλαμάρια μας και τα χταπόδια μας. Θα έρθει σίγουρα και κάποιος φίλος εδώ παρέα. Η ώρα που ψήνω τώρα είναι 3 και 20, είναι λίγο ανορθόδοξη ώρα. Δεν είναι ώρα της παρέας. Σίγουρα θα ψήσουν και με άσχημες καιρικές συνθήκες και με βροχή θα ψήσουμε και με αέρα θα ψήσουμε και με κρύο. Πόσους βαθμούς έχει? 19 βαθμούς Κελσίου, βλέπετε πως είμαστε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω η Αμερική και η Αυστραλία πως είναι. Να καλημερίσουμε ή να καληνυχτήσουμε την Αυστραλία. Να καλημερίσουμε ή να καληνυχτήσουμε το δυτικό ημισφαίριο. Εγώ είμαι εδώ, συνεχίζω. Ορεξάτος, σαν να έχω κάνει το πρώτο μου βίντεο. Έχω δημιουργήσει... Για να δω πόσα βίντεο έχω δημιουργήσει. Κάτσε να ρίξω μια ματιά. Λοιπόν, να δούμε πόσα βιντεάκια έχω ανεβάσει. Γυαλάκι. Όχι από εδώ. Α, βρούμε τον άλλο δρόμο. Δεν το βρίσκουμε. Από πού πρέπει να πάω για να το βρω? Πάμε από εδώ. Αρχική. Από το κομπιούτερ τα βλέπω συνήθως αυτά. Για να δω μια στιγμή. Λοιπόν, στην υγεία σας. Έχει πολύ φωτιά. Λοιπόν, φίλοι μου, να σας ευχαριστήσω που κάτσατε μέχρι το τέλος. Είδατε άλλο ένα βιντεάκι. Όλα στα κάρβουνα. Σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Γιατί πήγα μια-δυο φορές μέσα στο σπίτι να πάρω κάτι που ξέχασα. Ή μια-δυο φορές χτύπησε το τηλέφωνο στα θόρυβο εδώ που δεν του πήρατε χαμπάρ και δεν να κάνω πώς. Πάντως, τα κουψιματάκια που έκανα δεν ήταν πάνω από 7-8 λεπτά. Είναι πραγματικός ο χρόνος ψήσματος. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια που βλέπετε, ο τρόπος που τα λέω, ο τρόπος που τα δημιουργώ, ένα like στο βίντεο, μην το ξεχνάτε. Θα χαρώ να διαβάσω και να απαντήσω το σχόλιο σας, είτε είναι καλό είτε είναι κακό. Αν έχετε κάτι να μου πείτε περισσότερο, θα ήταν χαρά μου να μάθω κάτι μέσα από αυτό το βίντεο και θα ήταν τιμή μου να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, στο μικρές διαδρομές μου. Μέχρι τότε τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι, σε επόμενα ψήσματα. Καλά να περνάτε, να ψήνετε παρέα με τους φίλους σας. Είναι ευλογία.